μαγεία των Χριστουγέννων κρύβεται στις ψηλές κορυφές, στα λαμπερά κατάρτια, στα χιονισμένα γλυκά, στις μεγάλες κόκκινες κάλτσες, στα σχήματα που βγάζουν ήχους και στα μικρά γλυκά ψέματα. Μα πάνω απ' όλα, στη ζεστασιά και στην καλή παρέα. Καφές Δανδάλη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ο καρπός της δουλειάς μας είναι ο καρπός της επιθυμίας σας. Καρπός Χωραϊτής. Εμείς απολαμβάνουμε τη χαρά να σας προσφέρουμε τα πιο ποιοτικά ολόφρεσκα προϊόντα. Εσείς απολαύστε όλες τις μοναδικές αυθεντικές γεύσεις. Ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, χειροποίητη σοκολάτα, σούπερ τροφές. Καρπός Χωραϊτής σε τρία σημεία. Ραυτοπούλου 67, Μασταμπάς. Λεωφόρος Ικάρου και Νηραίος 4, Πόρος. Και το νέο μας κατάστημα στο κέντρο του Ηρακλείου. Είδης 20. Καρπός Χωραϊτής. Οι γεύσεις του κόσμου. Εδώ είμαστε και έχω την νεκταρία μαζί μου, την Κοκκινάκη. Είναι η ώρα της στήλης της μαγειρικής και σήμερα η νεκταρία είναι πανέτοιμη να μας προτείνει τρόπους για εξαιρετικούς μεζέδες με πρώτη ύλη βέβαια απαράμιλης ποιότητας. Νομίζω ότι ο λόγος σας ανήκει, ούτως ή άλλως θα τον έπαιρνε. Ένα παραπάνω σήμερα που δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση οι υπόλοιποι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, να είναι όλος ο κόσμος καλά. Ελπίζω να περάσαμε όμορφα, να φάγαμε, να ήπιαμε. Για το φάγαμε νομίζω ότι είμαστε όλοι σίγουροι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τώρα που να πει ότι δεν έκανε και την παρασπονδία του. Εντάξει. Ή την υπερβολή του. Μέρες, το σηκώνει μέρες. Ναι. Δεν πειράζει. Το σηκώσανε εσύ, πολύ. Εσύ να ηρεμήσεις λίγο το λαιμό, πολλά τσαγάκια να πίνεις. Τι άλλο μου λέγες. Σου έλεγα ότι μέσα στο τσάι σου που θα βάλεις φασκομιλιές, όλα αυτά, να βάλεις και λίγο αρισμαρί. Δεν αυτό κάνει πολύ καλό και ανοίγει όλο το σύστημα. No? Σοβαρά. Ναι. Το παίρνω. Έχεις κι άλλο. Έχω κι άλλο, θα σου φέρω. Έχω κόψει την γλάστρα. Με το δεντρολίβανό μου. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε σήμερα, ωραία. Λοιπόν, σήμερα θέλουμε να πούμε, αν και την έχουμε τόσους μήνες μαζί μας, μία πρότυπη αλαντοπία, την εταιρεία Κασάκης Αλαντικά. Αλλά σήμερα, μια και οι μέρες το απαιτούν, που τα προϊόντα της έχουν την τιμητική τους, είπαμε να δείξουμε πιο αναλυτικά τα προϊόντα της εταιρείας. Να πούμε ότι είναι μια εταιρεία τοπική, είναι στο Γαλατά. Στα Χανιά. Όχι, εδώ. Πού στο βάζεις? Μηνό Απεδιάδος. Α, εντάξει. Ναι, η οποία να πούμε ότι είναι η τρίτη γενιά αλαντοποιών. Έχει ξεκινήσει ο προπάπους Κασάκης, ο οποίος έφτιαχνε λουκάνικα, ξυδάτα, καπνιστά και όλα αυτά. Έφερε, να σου πω, τις συνταγές του από το Λασίθι. Αυτό από το έλειπε. Πέδιο Λασιθίου. Όχι που δεν θα τις έφερνα το Λασίθι. Θέλαμε να το πούμε. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Έχουμε εδώ εξαιρετικά προϊόντα. Ναι. Έχει συνεχίσει την εταιρεία ο εγγονός, ο Μανώλης ο Κασάκης, όπου έχει εξελίξει τα προϊόντα, βασίζεται βέβαια στις παραδοσιακές, πατροπαράδοτες συνταγές. Να πούμε ότι είναι και βραβευμένα προϊόντα. Μεγάλη τιμή για την Κρήτη, τα οποία ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έχουν βραβευτεί 8 από τα προϊόντα του. Έλα. Ναι, με βραβεία ανώτερης ποιότητας. Και νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για την Κρήτη μια τέτοια εταιρεία. Είναι τόσο... Και που την έχουμε εδώ μαζί μας. Ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Και είναι τόσο εύγευστα. Βέβαια. Είναι τόσο κανονική η γεύση, η παραδοσία εκεί. Που αυτές τις μέρες έβλεπα και στα σούπερ μάρκετ που κάναμε τις βόλτες μας και ψωνίζαμε. Και που θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Φυσικά. Είχαν πολύ μεγάλη ζήτηση γιατί είναι και των ημερών τώρα αυτές ναι, οι γι' αυτό είπαμε κι εμείς σήμερα να τα δείξουμε αναλυτικά. Εν τω μεταξύ, να σου πω ότι η εταιρεία Κασάκης βασίζεται στα αγνά υλικά. Μπορείτε να την εμπιστευτείτε άφοβα. Δεν χρησιμοποιεί τίποτα σε χημικό. Αγνό παρθενό, ελαιόλαδο, τα κρέατα που χρησιμοποιεί, βότανα από την κρητική γη. Είναι όλα εξαιρετικά. Τα καπνίσματα που κάνει στα διάφορα, όπως το καπνιστό, λουκάνικο, όλα αυτά. Είναι σε φυσικό ξύλο καπνισμένα. Τι θες να ανοίξω? Λοιπόν, και θα φτιάξουμε διάφορα. Να σου πω ότι έχει βγάλει ένα σωρό προϊόντα όπως κρητικά λουκάνικα,
τα οποία περιέχουν σκόρδο, βότανα από την Κρήτη, ελαιόλαδο και όλα αυτά. Έχει πρωτοτυπήσει το σίγλινο. Αυτό είναι κορυφαίο, το παιδιά. Οποίο να σου πω ότι είναι μέσα σε παρθένο ελαιόλαδο και όχι σε λίπος όπως συνηθιζόταν παλιότερα. Το παραδοσιακό απάκι που είναι η τιμητική του αυτές τις μέρες. Το ξυδάτο το λουκάνικο που θα φτιάξουμε διάφορα. Έχει, να σου πω ότι έχει κάνει μοσχαρίσια λουκάνικα, τα οποία δεν τα συνηθίζουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά αυτός και πάλι έχει πρωτοτυπήσει. Είναι τέλεια. Το έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς σε πίτες, σε διάφορες παρασκευές που έχουμε κάνει. Καπνιστή πανσέτα. Αυτό θα ανοίξω. Λοιπόν, θα ανοίξω αυτό να ξεκινήσουμε με αυτό, ναι. Φυσικά. Γιατί... Και βέβαια να σου πω ότι μια άλλη πρωτοτυπία που έχει κάνει η οικογένεια Κασάκης είναι το καπρικό από το Γαλατά. Το οποίο να πούμε ότι είναι ένα παραδοσιακό προϊόν της περιοχής και η οικογένεια Κασάκη έχει παράδοση σε αυτό. Και το συσκεύασε, το έχει έτοιμο, το οποίο είναι μόνο με αλάτι, σε ξυλόφουνο ψημένο και να σου πω έχει κάνει μια πρωτοτυπία στη συσκευασία, το οποίο μπορούμε, όπως είναι εδώ, μισό λεπτό να φυλάξω. Αυτό θα σε ρωτάγα τώρα. Αυτό τώρα ωραία, το αγοράζουμε. Σε αυτό εδώ μπορούμε να το φάμε και παγωμένο βέβαια, είναι έτοιμο ψημένο. Αν δεις εκεί στην Αγία Μαρίνα, στη Βόνη που κάνουν τα διάφορα, το αγοράζουμε, ναι, και το τρώμε κρύο. Ναι. Μπορούμε να το φάμε και έτσι, αλλά η συσκευασία όπως την έχει κάνει, μπορούμε να το βάλουμε είτε στο φούρνο, έτσι όπως είναι με τη συσκευασία, είτε σε φούρνο με προκυμάτων ή ακόμα σε μια κατσαρόλα με ζεστό νερό και να το ζεστάνουμε. Ωραίο είναι γιατί έχει πολύ κόσμο που λατρεύει αυτή τη γεύση. Θα κόψουμε και τέτοια, γιατί σήμερα είπαμε θα κάνουμε πολλά προϊόντα. Στα ψιλοκόβω αυτά. Λοιπόν, μπράβο Αντιγόνη που με βοηθάς. Δεν μιλάω που δεν μιλάω. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το απάκι, θα κάνουμε είπαμε και μεζεδάκια για τώρα για την πρωτοχρονιά, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή θα χρειαστούμε σήμερα όλο τα τηγάνια. Όταν έχω βγάλει όλα τα τηγάνια από εκεί. Θες να σου φέρω? Ναι. Τι θέλεις, μεγάλο, λοιπόν, μικρό? Λοιπόν, θα χρειαστούμε αυτό εδώ το τηγάνι, γιατί θα κάνουμε ένα μεζεδάκι σήμερα με μανιτάρια σβησμένο με κρασί. Μια πολύ απλή συνταγή. Ναι. Λοιπόν, να βάλω εδώ πέρα ελαιόλαδο να ζεσταθεί μέχρι να με βοηθήσεις εσύ. Έχουμε πάλι εδώ εξαιρετικό ελαιόλαδο που μας φέρνει η οικογένεια Αλμπαντάκη. Ωραία, κάτσε. Το έχω πάρει σοβαρά αυτό με τα ναι, έχω γεμίσει το ψυγείο αυτές τις μέρες με λουκάνια και χαπάκια. Εσύ όση ώρα θα κόβεις αυτό να κόψω εγώ τα μανιτάρια. Έλα, να πούμε ναι, ότι έχουμε πάρει εξαιρετικά μανιτάρια, μας έχει φέρει εδώ η εταιρεία Μαρίνος. Τα θες πιο και... μικρά? Όχι, νομίζω ότι είναι μια χαρά. Ωραία, λίγο, θα βάλω κι άλλο. Ναι, βάλε κι άλλο, θέλω λίγο πιο χοντρό. Θα σου πω τα μανιτάρια απλά λίγο τα έχω ξεφλουδίσει ή μπορούμε με ένα βουρτσάκι να τα τρίψουμε ή με μια πετσέτα την οποία θα έχουμε βρεγμένη. Δεν τα πλένουμε τα μανιτάρια γιατί ρουφάει το νερό. Α. Ναι. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε, θα κόψουμε τα μανιτάρια έτσι σε χοντρά κομμάτια. Μπράβο, Αντιγόνη. Με έχει συνεπάρει εδώ, σήμερα. Εδώ σήμερα είπαμε θα κάνουμε ο διάφορα. Ο ίσκρος της μαγειρικής. Ναι. Με νοιάζει αυτό το κομμάτι των συνταγών που δείχνει σήμερα, με ενδιέφερε. Ναι. Γιατί έχουμε πάρει όλη την πρώτη ύλη από την εταιρεία Κασάκης. Έχουμε γεμίσει το ψυγείο. Και η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν πώς να τα αξιοποιήσω ανάλογα. Μπράβο. Και επειδή και είναι... είπαμε ότι θα δείξουμε διάφορα, αλλά χώρι. Θα τα ψήσουμε και έτσι. Θα ψήσουμε και τώρα και ξυδάτο λουκάνικο, βάζουμε εδώ. Θα τα βάλουμε όλα μαζί. Και τα μανιτάρια και το απάκι. Ωραία, κάτσε να βάλω λίγο. Μεγάλα τα κόβησε, μπράβο. Ναι, μ' αρέσει να είναι έτσι χοντρό και το μανιτάρι, βάλει κι άλλο. Να σου πω κάτι, το βάλω όλο. Μπράβο, βάλτε όλο γιατί είμαστε και πολλοί εδώ πέρα για να ναι, πάμε. Ωραία. Μου την κόλλησε στην ασθένεια του όλου. Τουλάχιστον να χορτάσουν όλοι. Είναι όντως αυτά πολύ ωραία απάκια που κυκλοφορούν. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό το απάκι του. Και μήπως δίπλα να βάλουμε και ένα τηγανάκι, να σας κάνω και ένα μεζεδάκι με το ξυδάτο λουκάνικο. Παιδί μου, το πρέπει. Φέρε ένα μικρούλι. Θέλεις αυτό το μικρούλι. Έχω γεμίσει τηγανάκια εδώ. Ή αυτό το μικρούλι. Για να δω, δώσ' μου αυτό. Εντάξει. Μετά θα κάνουμε και μία ομελέτα, Αντιγόνη. Ομελέτα. Ομελέτα. Καλομελέτα. Για μισό λεπτό. Ωραία. Για να δούμε. Να σου πω τώρα ότι η εταιρεία Κασάκης εκεί στο Γαλατά έχει κάνει μία φάρμα η οποία είναι επισκέψιμη. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να πάρει τηλέφωνο στην εταιρεία, να πάει εκεί να δει το χώρο,
να πάει με τα παιδιά του, να πάνε διάφοροι συλλόγοι, όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί το χώρο, ναι. Να δει πώς παρασκευάζονται. Έχει κάνει ένα πανέμορφο χώρο εκεί, ο οποίος έχει φτιάξει ξυλόφουρνους, έχει φτιάξει πολύ ωραία πράγματα. Το ήξερε αυτό, μπράβο. Ναι, φυσικά, βάζω λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Ναι. Και θα ψιλοκόψω εδώ και λίγο δεντρολίβανο. Που θα το βάλεις πάρα εδώ. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Για μισό λεπτό. Έτσι, λίγο δεντρολίβανο. Τον αρισμαρί δηλαδή, Ναι. Μην μπερδευόμαστε. Έτσι να πάρει λίγο μυρωδιά. Αυτό που μου είπες να βάλω και στο τσάι. Ναι, αυτό που σου είπα να βάζεις και στο τσάι. Μπερδευτώ να πάω να βάλω έναν άλλο. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Το μανιτάρι ταιριάζει τέλεια αντιγόνη με το απάκι. Αυτό είναι το μανιτάρι όμως, το στρογγυλό θέλουμε. Ναι, 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 αυτό το στρογγυλό. Μπορούμε να βρούμε είτε μπουμπούρια, είτε τα πλευρό τους. Όλα νομίζω ότι ταιριάζουν ιδανικά. Με το απάκι δεν είναι εξαιρετικά. Και θα το σβήσουμε σε λίγο, θα το αφήσουμε λίγο ακόμα και θα το σβήσουμε σε λίγο με λίγο κρασάκι. Ωραία. Και πάμε εδώ στη... έχουμε ανάψει εδώ το. Στη δίπλα γειτονιά. Ναι, στη δίπλα γειτονιά, που λες και εσύ. Λίγο ελαιόλαδο και θα τηγανίσουμε εδώ. Α. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συνταγές. Είμαι έτοιμη. Αυτό είναι μια συνταγή από μόνο του. Θα το φάμε και ομό, έτσι. Έλα, κόψτε εσύ. Εγώ το Σάββατο που πήγα στο σούπερ μάρκετ, το μισό πρόλαβα να αποθηκεύσω. Το άλλο μισό πήγε υπερπίστευτος και πατρίδος. Έχουμε, δείξαμε και την προηγούμενη φορά ότι αυτό το ξηδά, το λουκάνικο, το κάναμε και στο φούρνο, αν θυμάσαι, με πιπεριές, ναι. Λαδόκολα. Αλλά μπορούμε έτσι απλά και σκέτο, για μια παρέα που θα μας έρθει, με μια ρακή, με ένα κρασί, θα το κόψουμε έτσι σε μικρά κομμάτια, να πούμε ότι είναι από φυσικό έντερο, με χοντρά κομμάτια μέσα χοιρινό, βλέπεις, με ξύδι, όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι εξαιρετικά. Και βέβαια να σου πω, εμένα μου αρέσει, βέβαια πολλές φορές το κόβω τώρα έτσι, αλλά και με το χέρι μου φαίνεται ότι όταν το κόψω ψήνεται καλύτερα, δεν ξέρω γιατί τραβάει και ψήνεται, μου φαίνεται καλύτερα, δεν ξέρω. Ή και σε πιο μικρά κομμάτια. Τις προάλλες μου λέγανε εδώ πέρα ότι δεν έχουμε ψήσει ακόμα λουκάνικο. Έτσι να κάνουμε λίγο το χατήρι. Σήμερα λοιπόν σας κάνω το χατήρι. Που πάγωσε και λίγο, ναι. Και έχουμε και τζάκια ανοιχτά. Μπορούμε να τα βάλουμε έτσι όπως είναι αγορασμένα. Έτσι. Σε λίγο λουμινόχαρτο, στο τζάκι δίπλα. Κάτσε, ό,τι πρέπει. Αυτό σε ένα πιατάκι. Θα το κόψουμε όλο. Νομίζω ναι. Ωραία. Ή θα είναι πολύ. Εντάξει, είπαμε. Σήμερα θα πάμε καλά όλοι. Σήμερα κάνουμε Γιώργο, το πολύ. Σήμερα θα το τιμήσει, είναι εδώ και ο μάνος μας. Τώρα σταμάτησε τη νηστεία. Ναι, και, ναι, μπράβο. Ωραία, οπότε τρώμε τώρα. Είχαμε και την νηστεία των Χριστουγέννων. Ναι. Καλά το λες. Τώρα τρώμε όλοι. Λοιπόν, και εδώ πέρα, νομίζω ότι είναι εντάξει, θα το σβήσουμε λίγο κρασάκι. Γι' αυτό φροντίζω. Έτσι εδώ μυρωδιές σήμερα. Το μανιτάρι μας έτσι αλλιώς δεν θέλει πάρα πολύ. Θα κάνει και μια πολύ ωραία σάλτσα. Να σου πω ότι αυτό εδώ πέρα αντιγόνι το έφαγα στο χωριό μου σε ένα καφενείο για μεζέ. Αχ, το βάλω. Τώρα. Θα δούμε και εμένα ένα κομμάτι. Το διήμερο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Η εταιρεία Κασάκη, Μασάου και μιλάω βέβαια, αλλά δεν μπορείς να αντισταθείς. Έχει κάνει και κάτι, μια άλλη πρωτοτυπία. Έχει φτιάξει ένα τροχύλατο. Και πού το βρίσκεις? Food truck. Αυτό λοιπόν, γιατί τώρα είναι και στη μόδα το φαγητό στο δρόμο που λέμε, το οποίο το εμπνεύστηκε, γιατί τι θέλει να κάνει, θέλει να δείξει τα αγνά προϊόντα, να κάνει γνωστά την κρητική διατροφή σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν θα ταξιδέψει σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, σε διάφορα event μπορούν να τους καλέσουν και φυσικά να γευτούν όλα αυτά τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι έτοιμο. Θα το βγάλουμε. Με το λουκάνικο τι πάει? Ανθότυρο. Λοιπόν, εδώ πέρα να σου πω, γι' αυτό έχω βάλει εδώ, μπορούμε να ξύσουμε από πάνω. Έτοιμο. Ανθότυρο ή κεφαλοτήρι? Κεφαλοτήρι θα σου έλεγα. Τα έχω φέρει εδώ, έχω φέρει και την ξύστρα.
Ευχαριστώ. Την έχω εδώ την ξύστρα. Και το λουκάνικό μας εδώ είναι έτοιμο. Μπορούμε να το βάλουμε και σαν μπαστούνάκια. Τι? Εκεί φυσικά, δίπλα. Και σαν μπαστούνάκια. Αλλά εδώ πριν παγώσει το κρέας. Δεν είναι εξαιρετικό. Για να λιώσει και το τυρί. Θα τα αφήσουμε και αυτό εδώ μπροστά. Τύπου έτσι. Μπράβο, Αντιγόνη. Μ' αρέσει που σου έρχονται ιδέες τέλειες. Έχουμε καλές πρώτες ύλες, γιατί λέμε σήμερα για την εταιρεία Κασάκης, που είναι γνωστή σε όλη την Κρήτη και ευτυχώς και εκτός συνόρων. Λέμε όμως και τα υπέροχα τυριά της ΑΑ Ξυλούρης. Φυσικά. Τα οποία... έχω εδώ μπροστά μου και τα βλέπω. Απλά τη ρωτάω κάθε φορά. Έτσι. Για να μην κάνω κανένα λάθος και βάλω λάθος τυρί. Διαβάλτο. Τώρα αυτό ξέρει τι ωραία που θα είναι που θα λιώσουμε το υπόλοιπο κρέας. Νομίζω ότι κόλαση. Έχουμε μέσα στο ψυγείο κεραϊκή. Ωραία. Ε? Θα φτιάξει φωνή λοιπόν, πιο εύκολα. Ωραία, θα σου πάρω μετά και ένα αρακόμελο και θα είναι μια χαρά. Αυτό γιατί δεν μου το έπεσε από την αρχή, μου το έχουν πει. Λοιπόν, έχω κυμέλι, έχω κερακί, θα σου φτιάξω λίγο ένα αρακόμελο και θα δεις πώς θα ηρεμήσει ο λαιμός σου. Άλλο τώρα, τι άλλο λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε. Τώρα θα φτιάξουμε... Κάτσε να δω τι κάναμε. Ένα λεπτό, για δοκίμασε. Να μου πεις, θέλω να φας και μανιτάρι όμως, ε. Εδώ, θα το βάλουμε εδώ μπροστά κι αυτό. Ωραία το κάνω. Λοιπόν, κάτσε να φυλάξω αυτό εδώ. Λοιπόν, και τώρα θα φτιάξουμε μία ομελέτα με σύλληνο. Και θα βάλουμε μέσα και λουκάνικο Κρήτης. Θα συνδυάσουμε δύο αλαντικά. Μια τι λες, πώς σου φαίνεται η ιδέα. Εξαιρετικούς μας βρίσκω. Λοιπόν, άλλο ένα τηγανάκι θα χρειαστούμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Τηγανοημέρα. Τηγανοημέρα σήμερα. Να σου πω κάτι, επειδή τώρα έχουμε φάει πολύ και το διήμερο. Τριήμερο, τετραήμερο. Εντάξει. Αυτές εδώ οι συνταγούλες για το βράδυ, που δεν είναι βρε παιδί μου, φάει βαρύ. Κατάλαβες. Ναι, αλλά πλησιάζουν τώρα και η πρωτοχρονιά είναι και όλα αυτά και ταιριάζουν. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Είναι ωραία ιδέα σήμερα να το δείξεις. Ωραία. Γιατί κάποιος το βλέπει και σου λέει αυτό δεν το φοβάμαι. Μπορώ να το εδώ, θέλω να μυρίσεις. Τα βότανα, αυτό είναι, είπαμε, σύγλινο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Θα το κόψουμε κομματάκια. Αντιγόνη, μπορείς να βάζεις λίγο ελαιόλαδο εδώ. Ωραία. Και θα κόψω μέσα και λουκάνικο. Εδώ. Το σύγλινο είπαμε ότι παραδοσιακά το αποθήκευαν μέσα σε λίπος. Εδώ πέρα η εταιρεία Κασάκης το έχει αποθηκεύσει μέσα σε αγνό παρθένο ελαιόλαδο και μάλιστα δικής τους παραγωγής. Και είναι εξαιρετικό. Μπορούμε να το φάμε και όμως. Το λουκάνικο έτρωγα ομό και τώρα τρώω ένα κομμάτι που έχει ψήσει. Λέω καλό είναι και ψημένο. Ωραίο και ψημένο. Ναι. Ναι, εντάξει. Ωραία γεύση. Περνάω. Και θα ανοίξουμε εδώ και λουκάνικο. Μετά θα σας κόψω και καπρικό. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε και ένα λουκάνικο. Θα ανακατέψουμε λοιπόν δύο αλαντικά. Θα κάνεις ομελέτα. Και θα κάνουμε μία ομελέτα. Αυτό εννοείς. Μπορούμε βέβαια να προσθέσουμε και πατάτες τηγανιτές, δηλαδή να έχουμε τηγανίσει πατάτες τηγανιτές. Είναι ένα τύπου φρουτάλια που κάνουν αποτέλεσμα στην Άνδρο. Αλήθεια, ναι, πώς το λένε. Φρουτάλια, είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που κάνουν στην Άνδρο. Το οποίο βάζουν μέσα λουκάνικα, βάζουν διάφορα αλαντικά, πατάτες, αυγά και το μυστικό είναι ότι βάζουν μέσα δυόσμο. Το τυρί έλειωσε. Έλειωσε, ωραίο. Ναι. Ωραία. Θα βάλουμε εδώ και τα αλαντικά μας. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε ομελέτες το παραδοσιακό που κάνουμε εμείς με το απάκι ή και το σύγχυνο σκέτο όπως θέλουμε, έτσι. Βάζουνε και χόρτα. Χόρτα όχι, δεν βάζουνε. Να σου πω βέβαια, Αντιγόνη, ναι, ότι η εταιρεία έχει φτιάξει λουκάνικα από κοτόπουλο. Αυτό που έβαλες τώρα τι είναι? Αυτό εδώ πέρα είναι ένα κριτικό λουκάνικο, το οποίο έχει μέσα λίγο σκόρδο, έχει διάφορα μπαχαρικά, έχει βότανα κριτικά και θα τα αφήσουμε εδώ λίγο να πάρουν χρώμα, να χαμηλώσω λίγο τη φωτιά. Και εδώ θα πάρουμε αυγουλάκια τώρα, να, εδώ. Και θα χτυπήσουμε τα αυγουλάκια μας. Απλά και ωραία. Όπως κάναμε παραδοσιακά, εμείς
Στην Κρήτη οι ομελέτες, κάνουμε πάρα πολλές ομελέτες, είτε με χόρτα, είτε τα αλαντικά μας, είτε οτιδήποτε. Οι ομελέτες μας χαρακτηρίζουν, νομίζω. Ναι, και είναι μια εύκολη λύση. Εδώ θα βάλω 3-4 αυγουλάκια. Θα βάλουμε 4, μπόλικα. Ό,τι θέλεις. Η γιαγιά μου την έκανε και η παχιά που κάνανε τις ομελέτες. Ναι, 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 ναι. Παχιές οι ομελέτες. Μην χαλάσουμε την παράδοση. Ναι, μπορούμε να την κάνουμε και ανακατεμίχη. Θα προσθέσω εδώ λίγο αλατάκι. Ναι. Εδώ. Και να σου πω ότι θα κόψω εδώ μέσα και λίγο δυόσμο. Να κόψεις, να κόψεις. Θα δώσει... πού πήγαν το μαχαίρι. Θέλεις. Έλα. Δεν έχω φέρει πάλι το μικρό το μαχαίρι. Δεν πειράζει. Εγώ όταν αλλάζω θέση, να ξέρεις, έρχομαι για άλλα. Α, για να δοκιμάσεις, ε. Ναι. Ωραία. Για πες μου, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό το πιάτο. Ωραία, απλό και εύκολο. Ο δυόσμος θα του δώσει μια ιδιαίτερη μυρωδιά και γεύση. Μπορούμε και να το γυρίσουμε βέβαια με ένα πιάτο ή να το κάνουμε και ανακατεμένα. Έτσι απλά. Το ανακατεύουμε ή το αφήνουμε να γίνει ενιαίο. Πώς θέλουμε. Δεν ξέρω. Ποιο είναι πιο εύκολο. Να σου πω, εντάξει, εύκολο είναι και να το γυρίσουμε, απλά πρέπει να σταθεί δηλαδή. Το σηκώνουμε, εγώ να σηκώνω έτσι λίγο. Αυτό με το καπάκι. Ναι, 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 μπορούμε και με ένα πιάτο. Δεν το έχω αυτό. Ναι, τώρα θα σου δείξω. Το έχεις εσύ. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι. Και να σου βάλω εδώ, να σου κάνω και λίγο καπνιστή μπριζόλα που είναι εξαιρετική. Μην σου γαλάσουμε το κατήρι. Ωραία, φέρουμε, έχω ένα τηγανάκι. Τελευταίο και... τηγανάκι. Ναι, το οποίο είναι αυτό με το άλλο, αυτό με το σχαράκι. Να το βάλουμε από εδώ. Εγώ για σας εργάζομαι, βρε. Που γελάτε. Έχω... Θα φάτε σήμερα καλά. Όλοι. Έχω μπει στη διαδικασία τώρα να κάνει την επιστροφή των Χριστουγέννων. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, λιτοδίαιτα. Θα βάλουμε πάλι έτσι λίγο ελαιόλαδο. Βέβαια, την καπνιστή μπριζόλα την έχουμε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν σε διάφορα. Μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε σε σάλτσες, να την κάνουμε με μανιτάρια, να την κάνουμε με πιπεριές, με διάφορα. Να τη βάλουμε... Ωραία, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αυτό εδώ τι θα το κάνουμε. Αυτό εδώ θα το γυρίσουμε, άστο λίγο γιατί πρέπει λίγο να πήξει. Θα το γυρίσουμε στα αλήθεια. Θα το γυρίσουμε, ναι. Μόνο σήμερα έχω τα μανίκια λίγο. Τι θα σας κολλεύουν, ναι. Αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Μα είσαι και σεξ λίγο. Είσαι σε εορταστικό μου. Σε εορταστικό, ναι. Λοιπόν, ωραία. Έτσι, να πήξει καλά το αυγό μας. Αυτό το βάλαμε. Ναι, το βάλαμε και αυτό. Τι μου μυρίζει ωραία. Εδώ. Τι. Αυτό εδώ. Είναι η καπνιστή μπριζόλα. Την οποία θα τη βάλουμε και αυτή πάνω, έτσι να πάρει χρώμα. Είπαμε, σήμερα έχουμε ρακομεζέδες, κρασομεζέδες. Γενικά κάτι για να κάψετε τις θερμίδες του τετραήμερου, δηλαδή. Να έρθουν αυτές εδώ, να κάτσουν, να γίνει έτσι μια ωραία δουλειά. Ωραία. Μην τα αφήσουμε. Καλό στο το κορίτσι. Έχουμε μουσαφιρέους. Μουσαφιρέους έχουμε σήμερα. Λοιπόν, εδώ θα γυρίσουμε. Α, δεν το πρόλαβα. Το έκανες γρήγορα. Και έτοιμη η ομελέτα. Θα αφήσουμε λίγο να ψηθεί και από την άλλη μεριά. Εσύ νεκταρία θα μου το μάθεις αυτό. Ναι, είναι πολύ εύκολο. Πώς είναι πολύ εύκολο, εμένα γιατί μου πέφτει πάντα στο νερό. Όχι, θα πάρεις το πιάτο ή ένα καπάκι αν έχεις. Έχω. Ναι, το οποίο να είναι έτσι ίσιο, την ακουμπάς, κάνεις μια έτσι, τη γυρνάς και την τοποθετείς ξανά στο τηγάνι. Εσένα το βρεις εύκολο. Εσένα δεν σου έχει πέσει στο νερό εκεί τίποτα. Για να δούμε. Εμένα όλη εκεί καταλήγει, αυτό σταμάτησα να την κάνω. Τι, έλα, πες μου. Τώρα έχουν βγει βέβαια και κάτι τηγάνια τα οποία είναι διπλά. Τα έχεις δει αυτά. Όχι. Ένα τέτοιο θα σου πάρω δώρο. Πάρε μου. Έτσι καπακωτό. Ναι, έτσι καπακωτό. Ναι, τα οποία κουμπώνουν και τα γυρνάς έτσι. Αυτό θα σου πάρω, Αντιγόνη. Μην ανησυχείς καθόλου. Θα βρούμε λύσεις. Ακούω. Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Η ομελέτα μας είναι έτοιμη. Κάτσε να βάλω λίγο από εδώ. Α, πας να κεράσεις. Ναι, το κορίτσι μας εδώ. Λοιπόν. Θα το γυρίσουμε έτσι, απλά θέλει να πάρει λίγο χρώμα. Αλλά είναι ένας εξαιρετικός μεζές. Είναι από φρέσκο χοιρινό κρέας. Όπως είπαμε, η εταιρεία Κατάχυσης προσέχει πάρα πολύ τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί.
Και το σημαντικό είναι ότι είναι μία αλαντοπία την οποία μπορούμε να την επισκεφτούμε, να δούμε πραγματικά τι κάνει, τι χρησιμοποιεί, τα προϊόντα, το χώρο και είναι όλα σε διαφάνεια που λέμε. Πώς φαίνεται, άρεσε εδώ, δοκιμάσανε. Για να κλείσουμε και την ομελέτα μας. Έτοιμη. Και να σου πω ότι εδώ στην ομελέτα θα ξύσουμε από πάνω έτσι λίγο ανθότυρο. Α, ναι. Έχω εδώ και ανθότυρο. Ανοίγω. Ναι, γιατί πέρα από τις συσκευασίες που είπαμε ότι έχει η εταιρεία ΑΑ Ξυλούρης όλα και σε ξυσμένα, εμείς σήμερα θέλουμε να τα ξύσουμε έτσι. Για να δω που έχω εδώ την ξύστρα. Καλή ερώτηση. Ναι, την έχω εδώ πέρα νομίζω. Να σου πω με το που είπες θα ξύσουμε, είχα αρχίσει να την ψάχνω. Ναι. Αλλά εντάξει. Ωραία. Εμένα μου αρέσει πάντα πάνω από τις ομελέτες έτσι να ξύνω τυράκια κι αυτά. Αλλά ο ανθότυρος νομίζω ότι ταιριάζει ιδανικά. Θα σας το σερβίρουμε έτσι από το τηγάνι. Ωραία. Θα βάλεις και κεφαλοτήρι. Για να δούμε εδώ μία πολύ ωραία ομελέτα. Κόλαση. Φαίνεται κόλαση, ε. Τι απλό ρε είναι. Δηλαδή τι έβαλες τώρα, 4 αυγά. Ναι. Ό,τι είχες, λουκάνικο, παπάκι. Για να δούμε εδώ και ένα πιατάκι. Θα τη μετακινήσεις. Ωραία. Να κατεβάσουμε τώρα εδώ και την μπριζόλα. Βέβαια να σου πω ότι εδώ πέρα μπορούμε να το σβήσουμε και αυτό έτσι με λίγο κρασί. Αλλά εμείς τώρα θέλουμε να γευτούμε ατόφια τη γεύση. Είπαμε να μην κάνουμε έτσι πολλές παρασκευές σήμερα. Να δούμε πώς μπορούμε να το γευτούμε και έτσι. Το οποίο μπορούμε να βάλουμε και λίγο λεμόνι αν θέλουμε. Εδώ. Έτοιμες. Αχ, ωραία. Βάλε και το μεζέ από δίπλα του τυράκι. Τώρα θέλουμε και ένα καλό ψωμί. Τι λες εσύ? Μήπως θα κάτσουμε να ζυμώσουμε τέτοια ώρα. Κάποια στιγμή θα ζυμώσουμε κιόλας. Τι φοβάμαι. Θα ζυμώσουμε. Τι φοβάμαι, είναι ικανή. Κάτσε να μην σιλερώσω. Ωραία. Λοιπόν, σούπερ. Για δες. Βλέπω. Τυρακή, έπρεπε να φέρω και τυρακή. Ευτυχώς. Τι λες. Είμαστε πάρα πολύ... Τα έχεις κόψει έτσι και χοντρά κομμάτια το τυρί. Ναι, με έμαθες. Ναι, έλα να σου πω. Έχουμε... Έτοιμοι. Λοιπόν, τι να σε βάλω να πρωτοδοκιμάσεις. Άστο. Θα πάρω εγώ τώρα. Να μην κόψουμε και το εδώ πέρα και το εξαιρετικό καπρικό. Αφού επιμένεις, θα το κάνουμε. Δεν είναι τώρα να σε... Είπαμε, μπορούμε όπως είναι με τη συσκευασία, είτε να το βάλουμε στο φούρνο και σε φούρνο μικροκυμάτων, αλλά μπορούμε και σε μια κατσαρολίτσα με ζεστό νερό να βάλουμε τη συσκευασία όπως είναι και να το ζεστάνουμε. Αλλά και κρύο και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Πού να πρωτοβάλουμε, έχουμε γεμίσει πιάτα σήμερα εδώ. Μη φοβάσαι, είναι δεν θέμα πειράζει. Χρόνου. Έτσι κάνουμε και στο σπίτι. Ο τρόπος που μπορούμε να τα εξαφανίσουμε είναι ασύλληπτος. Το ότι φτιάχνει η φωνή μου το παρατηρήσατε, μόνο εγώ το παρατηρώ τώρα. Ότι ανοίγει σιγά σιγά η φωνή. Είδες όσο μιλάω. Για δεν ήρθες να κάνουμε λουκάνικα στις 4 να μπορούμε να βγάλουμε. Να δεις πώς θα ανοίξει η φωνή. Λοιπόν. Ωραία. Καπρικό. Βάλουμε σε ένα πιατάκι το καπρικό. Λοιπόν, δες εδώ. Είναι. Δεν είναι εξαιρετικό. Ναι. Να σου πω ότι κάθε οικογένεια εκεί στο Γαλατά, ας πούμε, έχει παράδοση στο καπρικό. Η οικογένεια Κασάκη, λοιπόν, έχει και αυτή τα δικά της μυστικά. Το οποίο κάνει ένα εξαιρετικό προϊόν. Ναι, έχει μα βγάλει με το λίπος. Όπως το κόψες τώρα είναι κολάσιμο. Τώρα εδώ έχει... Δύσκολες ώρες. Ναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα... Ψάξτε να βρείτε την μεγάλη ποικιλία των προϊόντων Κασάκη. Διαλέξτε ποια σας κάνουν, δοκιμάστε, πειραματιστείτε. Αυτό ήθελε σήμερα η Νεκταρία να σας περάσει. Απλά υλικά. Λίγο τυρί, ένα μανιτάρι, μια πιπεριά, ένα αυγό και παίζεις. Γιατί η πρώτη σου ύλη είναι ούτως ή άλλως εξαιρετική. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις? Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Νομίζω ότι. Τι ήρθε η ώρα, η στιγμή ευλογημένη. Δεν ξέρω αν θέλετε. Θα δούμε και τα ανάλογα σποτάκια για να κλείσουμε και να έρθω να αποχαιρετήσω μετά. Γιάννης. Ναι, ωραία. Βλέπουμε λοιπόν το απάκι με τα μανιτάρια, τι χρειάστηκε. Δεν διαβάζω σήμερα την κάρτα, για ευνόητους λόγους θα αντιλαμβάνεστε. Και αφού δούμε και αυτό, θα δούμε και τους χορηγούς της στήλησης μαγειρικής και θα έρθουμε μετά να σας αποχαιρετήσουμε με δόξες και τιμές. Ο
καρπός της δουλειάς μας είναι ο καρπός της επιθυμίας σας. Καρπός Χωραΐτης. Εμείς απολαμβάνουμε τη χαρά να σας προσφέρουμε τα πιο ποιοτικά ολόφρεσκα προϊόντα. Εσείς απολαύστε όλες τις μοναδικές, αυθεντικές γεύσεις. Ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, χειροποίητη σοκολάτα, σούπερ τροφές. Καρπός Χωραΐτης σε τρία σημεία. Ραυτοπούλου 67, Μασταμπάς. Λεωφόρος Ικάρου και Νηραίος 4, Πόρος. Και το νέο μας κατάστημα στο κέντρο του Ηρακλείου. Είδης 20. Καρπός Χωραΐτης. Οι γεύσεις του κόσμου. Η μαγεία των Χριστουγέννων κρύβεται στις ψηλές κορυφές, στα λαμπερά κατάρτια, στα χιονισμένα γλυκά, στις μεγάλες κόκκινες κάλτσες, στα σχήματα που βγάζουν ήχους και στα μικρά γλυκά ψέματα. Μα πάνω απ' όλα, στη ζεστασιά και στην καλή παρέα. Καφές Δανδάλι. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.